Ο Νέλσον Ολιβέιρα με το εντυπωσιακό πρώτο μισό που πραγματοποίησε κίνησε το ενδιαφέρον της Γούλφς, η οποία κατέθεσε επίσημη πρόταση για να τον αποκτήσει. Ο Πορτογάλος ήθελε να πάει στην αγγλική ομάδα, όμως η ΑΕΚ ζητούσε ακατέβατα 6,5 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ρήτρα του για να τον παραχωρήσει με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει μεταγραφή. Η Γούλφς έχει μια εβδομάδα να ενοχλήσει την ΑΕΚ για τον Ολιβέιρα και όλα δείχνουν πω δεν πρόκειται να επανέλθει για την αποκτήσή του. Ο Πορτογάλος Φορ πλέον έχει Συμβιβαστεί με την παραμονή του στην ΑΕΚ και μάλιστα ξεκαθάριζε πω δεν έχει ξενερώσει που δεν θα επιστρέψει στην Αγγλία αλλά και πω είναι απόλυτα αφοσιωμένο στην ΑΕΚ. Παράλληλα, η παραμονή του Ολιβέηρα στην Ένωση σημαίνει ότι απομακρύνεται και η απόκτηση του Σέρχιο Αραούχο διότι η διοίκηση τη Λασπάν μα φαίνεται πω δεν συζητά το ενδεχόμενο δανεισμού με οψιών αγορά. Στα σπάτα βρίσκεται από την περασμένη Παρασκευή ο 19χρονος χιλιανός εξτρέμμα Πέδρο Κάμπος, ο οποίος τσεκάρεται από τους Μάσιμο Καρέρα και Ηλία Ήβιτς. Ο κάμπο είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στην Νεκάξα από το Μεξικό και στην Άντερ 19 της Κατόλικα από τη Χιλή. Είναι γεννημένο στι 2 Ιουνίου του 2000 και έχει ύψο 1,73. Αγωνίζεται και στα δύο άκρα τη επίθεση, ενώ το καλό του πόδι είναι το αριστερό. Ο 19χρονο προτάθηκε απευθεία στον Καρέρα με δεδομένο ότι έχει πολύ καλές εστάσει και θεωρείται μεγάλο ταλέντο. Αγωνίστηκε στο χθεσινό δίτερμα που έγινε στα Σπάτα ανάμεσα σε παίκτες που δεν έπαιξαν στον με τον Ολυμπιακό και την ΚΑΠΑ 19. Επίσης, είχε κάνει προπόνηση και την περασμένη Παρασκευή με τον Καρέρα να τονίζει πως θέλει να τον δει και μετά τον τέρμπι. Ο 19χρονος Χιλιανός Εκστρέμ έχει αγωνιστεί στις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του και ο Καρέρα είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν θα αποκτηθεί όταν αποκτήσει ολοκληρωμένη άποψη.